Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian. Τελευταίες ετοιμασίες στη Μυρσίνη, στο χώρο που θα φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες. Έρχονται μέσα στην εβδομάδα οι πρώτοι 300, όλες οι εξελίξεις. Επικίνδυνα ρήγματα σε φορτηγά σαπιοκάραβα απειλούν το λιμάνι της Ζακύνθου. Πιθανή η βύθισή τους με απρόβλεπτες συνέπειες, απαιτείται άμεσα η απομάκρυνσή τους. Κίνδυνος να μην καλύπτεται η μεταφορά χιλιάδων μαθητών. Αλλάζουν τα δεδομένα, ανησυχούν γονείς και μαθητές. Έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή. Τι είπε για τη ματέωση του κυπέλου, την επίσκεψη κλιμακίων FIFA-UEFA, τη συνάντηση των μεγάλων του ποδοσφαίρου που δεν έγινε και τα επεισόδια στη Λευκάδα. Απευθεία σύνδεση. Ποιες αλλαγές σχεδιάζει το Υπουργείο για υπολογισμό αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Αλλαγές και στο αφορολόγητο.